Η κλωνοποίηση δίσκου, σε αντίθεση με κάθε άλλου είδους κλωνοποίηση, είναι μια πανεύκολη διαδικασία που μπορούμε να την κάνουμε με λίγα μόνο κλικ. Και υπάρχουν τρεις προφανείς λόγοι για να μάθουμε πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Πρώτον, αν οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να αντικαταστήσουμε έναν SSD ή HDD από τον υπολογιστή μας χωρίς να χάσουμε τα δεδομένα μας, ειδικά αν πρόκειται για τον δίσκο του λειτουργικού. Για παράδειγμα, αν έχουμε ξεμείνει με HDD ως δίσκο λειτουργικού και θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση σε SSD, δεν αρκεί μια απλή αντιγραφή και επικόλυση των περιεχομένων, πρέπει να κάνουμε κλωνοποίηση. Η αναβάθμιση σε ένα ταχύτερο ή μεγαλύτερο SSD είναι άλλωστε ο πιο οικονομικός τρόπος για να επιταχύνουμε τον παλιό μας υπολογιστή. Δεύτερον, αν θέλουμε να μεταφέρουμε την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows σε άλλον υπολογιστή χωρίς να κάνουμε format και να περνάμε προγράμματα από το μηδέν. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα να μεταφερθεί και η άδεια στον νέο υπολογιστή, με το οποίο θα γλιτώσουμε χρήματα από το να αγοράσουμε καινούργια άδεια. Τρίτον, μπορεί να θέλουμε να πάρουμε backup ενός δίσκου, συνήθως και πάλι από την εγκατάσταση του λειτουργικού. Υπάρχει όμως και ένας όχι και τόσο προφανής λόγος που μπορεί να είναι σωτήριος αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με κάποιον δίσκο. Αν ένας δίσκος μας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με κατεστραμμένους τομείς κλπ. Προβλήματα, υπάρχει περίπτωση με τη διαδικασία της κλωνοποίησης σε νέο δίσκο να καταφέρουμε να σώσουμε έστω κάποια από τα δεδομένα μας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε λοιπόν πώς γίνεται η κλωνοποίηση βήμα προς βήμα. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το EaseUS Disk Copy. EaseUS ή EaseUS, όπως θέλετε πείτε το. Η EaseUS είναι γενικά από τις πιο γνωστές εταιρείες στα προγράμματα για κλωνοποίηση δίσκων και ανάκτηση δεδομένων. Παρότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν, αν ακολουθήσετε το link της περιγραφής και χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ενεργοποίησης που δίνουμε κάτω στο πρώτο σχόλιο, θα αποκτήσετε μία lifetime άδεια της προέκδοσης του προγράμματος. Ο κωδικός ισχύει για τους πρώτους 100 χρήστες που θα το ενεργοποιήσουν. Αν δεν προλάβατε μία από τις άδειες, δυστυχώς δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν, γιατί το free trial του είναι επίοικος απαράδεκτο. Είτε θα πρέπει να το αγοράσετε, είτε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη δωρεάν εναλλακτική. Σε περίπτωση που θέλετε να το αγοράσετε πάντως, δώστε λίγο προσοχή στις επιλογές που δίνει. Για lifetime upgrades, η μία άδεια κοστίζει $60. Δεν είναι εξωφρενικό ποσό αν σκεφτείς ότι θα το έχεις για πάντα, αλλά δεν είναι και λίγα για ένα πρόγραμμα που ενδέχεται να μην χρησιμοποιείς τόσο συχνά. Τα άλλα δύο πλάνα όμως είναι για κάποιον λόγο με συνδρομή. $20 το μήνα και $40 το χρόνο. Προσωπικά μου φαίνεται πάρα πολύ χαζό να πληρώνει κανείς συνδρομή για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει αυτή τη φαϊνή ιδέα. Με λίγο ψάξιμο όμως στα ψηλά γράμματα βλέπω ότι το θέμα με τη συνδρομή είναι τα upgrades. Λέει δηλαδή η μηνιαία ότι σου δίνει ένα μήνα δωρεάν upgrades. Άρα υποθέτω ότι αν τα αγοράσει για ένα μήνα και μετά ακυρώσεις τη συνδρομή, θα το έχεις μεν μόνιμα, απλά δεν θα παίρνεις upgrades. Το νεότερο upgrade του έχει αλλαγμένο interface, παλιότερα ήταν λίγο διαφορετικό το design, αλλά από λειτουργίες δεν έχει προσθεθεί απολύτως τίποτα. Οπότε μικρό το κακό αν ξεμείνουμε με παλιά έκδοση του προγράμματος. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα έτσι όπως θα διατυπώνουν, με κάθε επιφύλαξη πάντα. Αν τυχόν το δοκιμάσατε, γράψτε μου στα σχόλια τι στο καλό ισχύει. Πάμε λοιπόν να κατεβάσουμε το πρόγραμμα. Ακολουθώντας το link από την περιγραφή θα οδηγηθείτε στη σελίδα του προγράμματος. Πατάμε στο κουμπί Free Trial. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε Windows 7, 8, 10 και 11. Με το που πατήσουμε στο trial θα ξεκινήσει να κατεβαίνει στον browser το εκτελέσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης. Η EaseUS πρέπει να μας θεωρεί πολύ αρχάριους γιατί μας πετάει pop-up στο site που μας εξηγεί αναλυτικά που είναι τα downloads και πώς να τρέχουμε το αρχείο. Έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει υπολογιστή EaseUS, δεν είναι η πρώτη μας φορά. Ευγενικά το κλείνουμε. Πατάμε στις λήψεις μας και τρέχουμε το αρχείο .exe. Πατάμε ναι στο pop-up παράθυρο και περιμένουμε να ανοίξει η εγκατάσταση. Στο μεταξύ το EaseUS της Copy μας ενημερώνει ότι είναι το καλύτερο software για κλωνοποίηση σκληρών δίσκων. Ας το πιστέψουμε για την ώρα. Όπως και να έχει, αυτό είναι το γραφικό του περιβάλλον. Εγώ έχω ήδη ενεργοποιήσει την προέκδοση. Επαναλαμβάνω, δείτε το πρώτο σχόλιο για τον κωδικό με τις δωρεάν άδειες. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Σε εσάς όταν άνοιξε για πρώτη φορά θα εμφανίσει το πεδίο στο οποίο ζητάει την εισαγωγή του κωδικού. Αν το κλείσετε, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να το ανοίξετε από το κουμπί Activate κάτω αριστερά. Επάνω αριστερά τώρα θα βρούμε τις τρεις βασικές επιλογές που θα χρειαστεί ο μέσος χρήστης. Το Disk Mode είναι για την κλωνοποίηση ολόκληρου δίσκου. Το Partition Mode αφορά την κλωνοποίηση συγκεκριμένων partition, ενώ η τρίτη επιλογή είναι για δημιουργία μέσου εκκίνησης
των Windows. Η επιλογή για Batch Mode αφορά την κλωνοποίηση δίσκου σε πολλαπλούς υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο, κάτι που λογικά δεν θα μας χρειαστεί σε οικιακό περιβάλλον. Ας ξεκινήσουμε με το Disk Mode. Εδώ θα βρούμε μία λίστα με όλους τους SSD και HDD που έχουμε συνδεδεμένους στο σύστημά μας, ακόμα και τυχόν φλασάκια ή εξωτερικούς δίσκους. Το πιο συνηθισμένο σενάριο για αντιγραφή σκληρού δίσκου είναι να έχουμε αγοράσει έναν καινούριο SSD και να θέλουμε να τον κάνουμε βασικό δίσκο του λειτουργικού μας. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να τοποθετήσουμε το νέο δίσκο στο εσωτερικό του υπολογιστή. Στην περίπτωσή μου, ας πούμε ότι θέλω να μεταφέρω τον δίσκο του λειτουργικού σε έναν τέτοιον δεύτερο δίσκο. Κάνοντας κλικ στον εκάστοτε δίσκο, θα δείτε πληροφορίες στο πάνω μέρος για τα partition τους. Το λειτουργικό μου εδώ βρίσκεται στον δίσκο 3. Αν εσείς δεν είστε σίγουροι, ψάξτε για το partition με το γράμμα σε. Έχοντας κάνει λοιπόν κλικ σε αυτόν τον δίσκο, τον έχω επιλέξει για αντιγραφή. Πατάω Next. Σειρά έχει η επιλογή προορισμού. Ας πούμε ότι θέλω να κάνω την κλωνοποίηση στον δίσκο 0. Αριστερά από τους δίσκους θα δούμε και το σηματάκι που συμβολίζει πηγή και προορισμό αντίστοιχα. Αυτό είναι για το source και αυτό για το target. Αν, όπως είπα και πριν, ο δίσκος μας βρίσκεται υποκατάρρευση και προσπαθούμε να σώσουμε δεδομένα, καλό είναι να επιλέξουμε και το sector by sector από κάτω αριστερά. Πατάμε επόμενο. Πριν το τελικό βήμα, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε αν έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή. Εδώ δεξιά υπάρχει επίσης η επιλογή να επέμβουμε στον τρόπο που είναι χωρισμένα τα partitions. Με το AutoFit, το πρόγραμμα κάνει την κατανομή όπως θεωρεί καλύτερα. Αν θέλουμε τα partitions να είναι χωρισμένα όπως ακριβώς και ο αρχικός δίσκος, επιλέγουμε Copy as the Source. Και αν για κάποιον λόγο θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πηγαίνουμε στο Edit Disk Layout. Εγώ προτείνω να αφήσετε είτε το AutoFit είτε το Copy as the Source. Προσοχή εδώ, όποια από τις τρεις επιλογές και αν διαλέξουμε, τα δεδομένα στον δίσκο προορισμού θα χαθούν. Οπότε φροντίστε να μην έχετε μέσα κάτι που χρειάζεστε. Τέλος, αν ο δίσκος προορισμού είναι SSD, τσεκάρουμε και αυτό εδώ το κουτάκι και πατάμε έπειτα Proceed. Ανάλογα με το μέγεθος και την ταχύτητα του δίσκου, η διαδικασία θα διαρκέσει κάποια λεπτά. Το αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του και στο τέλος θα πατήσουμε Finish. Γενικά, έχετε υπόψη ότι μπορούμε να κάνουμε κλωνοποίηση από μεγαλύτερο δίσκο σε μικρότερο, αρκεί ο χώρος που καταλαμβάνουν τα δεδομένα στον μεγάλο δίσκο να μην ξεπερνάει το μέγεθος του μικρότερου δίσκου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η κλωνοποίηση μεμονωμένων partition. Αυτή τη φορά από το Partition Mode επιλέγουμε τον τομέα δίσκου που θέλουμε. Πατάμε Επόμενο, επιλέγουμε το Partition Προορισμό και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά σε σύγκριση με την προηγούμενη διαδικασία. Το EASAS λοιπόν είναι, όπως είδαμε, πανεύκολο ακόμα και για έναν αρχάριο χρήστη. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι η trial έκδοση δεν επιτρέπει ούτε μία δωρεάν κλωνοποίηση. Έστω να πούμε ότι το δοκιμάσαμε, βρε αδερφέ. Αν σας άρεσε και θέλετε να το αγοράσετε, θα βρείτε τα links στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Αν είστε από τους τυχερούς και προλάβατε μία από τις 100 άδειες Pro, κάντε ένα like στο βίντεο. Τζάμπα είναι. Και αν πάλι έχετε υπόψη σας κάποια δωρεάν εναλλακτική που λειτουργεί απροβλημάτιστα, πείτε μας ελεύθερα στα σχόλια ποια είναι αυτή και ίσως την παρουσιάσουμε σε επόμενο βίντεο. Τα λέμε!